Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο Rika 1 και Rika HD σε ένα χριστουγεννιάτικο τετατέτ μιλάμε για ελπίδα με την πρέσβη καλής ελίσεως της UNESCO και πρόεδρο της ελπίδας, κυρία Μαριάννα Βαρτινογιάννη, σε μία από τις πολύ σπάνιες τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Ο άντρας μου ήταν ένας νεαρός αξιωματικός του ναυτικού και έτσι ξεκινήσαμε τη ζωή μας, πολύ απλά. Ούτε σκεφτήκαμε ποτέ ότι θα μπορούσε να αλλάξει. Ήμουν μια μητέρα με τρία μωρά και σκεπτόμουν ότι ίσως δεν θα μπορούσα ποτέ να ξαναδώ τον άντρα μου. Όταν ξεκίνησα να είμαι κοντά στα παιδιά, μπορούσε να περάσει και μια εβδομάδα να μην μπορώ να κοιμηθώ και να σκέπτομαι τα μάτια του παιδιού και πάνω απ' όλα τα μάτια της μητέρας που με κοίταζαν δακρυσμένα και ζητούσαν από μένα να την βοηθήσω. Δεν έπρεπε να το βάλω κάτω και είπα όχι. Αν δεν βοηθήσω εγώ, θα δω πάρα πολλά άλλα μάτια δακρυσμένα και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευτυχία από το χαμόγελο ενός παιδιού.